Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Ακούτε η Καριακή Ραδιοφωνία, 92,8 στα FM. Σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο της Καριακής Ραδιοφωνίας η κυρία Λουίζα Ράζου, μέλος της, του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Είχαμε την χαρά να σας φιλοξενήσουμε χθες στην κεντρική εκδήλωση προεκλογική του ΚΚΕ στον Έδειλο της Γαλλίας. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια έτσι για αρχή, για το τι είδατε καταρχάς στο νησί μας. Είναι η πρώτη φορά που την είπατε και πριν ανοίξουμε τα μικρόφωνα. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε στο νησί μας. Τι είδατε στην Ικαρία, για να πούμε και μετά τα προεκλογικά έτσι, και της πολιτικής ατζέντας του κόμματος. Ναι, καταρχήν να πω ότι δεν πρόλαβα να δω πολλά πράγματα και γι' αυτό θα πρέπει να ξανάρθω στην Ικαρία, και επειδή τα νησιά πάντα έχουν το ιδιαίτερο χρώμα τους και τους ιδιαίτερους ανθρώπους τους, πρέπει να πω ότι συνάντησα ζεστούς ανθρώπους, ζεστούς συντρόφους, αποφασισμένους, αισιόδοξους, μαχητικούς για την επόμενη μέρα και για τη συνέχεια να παλεύουν με τα πολλά προβλήματα εδώ του νησιού, αλλά πάντα με την αισιοδοξία και τη δύναμη ότι έχουμε δίκιο, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε αν ο λαός ενωμένος διεκδικεί αυτά που του ανήκουν και δεν υποτάσσεται στον προσωρινά, πιστεύουμε εμείς, αρνητικό συσχετισμό δύναμης, που συνεχίζει να υπάρχει, αλλά και που επιμένει και η Ικαρία αυτό τον αρνητικό συσχετισμό δύναμης να τον τζαλακώνει. Και στο μπλε του χάρτη να προβάλλει η κόκκινη κουκίδα του Αιγαίου, που μπορεί να γίνει φάρος για το λαό μας όλη την Ελλάδα. Αυτό που λέμε τώρα ουσιαστικά για τους ακροατές οι οποίοι δεν γνωρίζουν, είναι ουσιαστικά ότι η Ικαρία είναι το μοναδικό μέρος στην Ικαρία, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι είδα στις προηγούμενες εκλογές, το οποίο έβγαλε ΚΚΕ στην πλειοψηφία. Αυτό και στις προηγούμενες εκλογές είχε την τύχη το ΚΚΕ να εκλέξει και ο βουλευτή για λίγο διάστημα, τον κύριο Μαυρατζιώτη, ωστόσο δεν έγιναν επαναληπτικές εκλογές και άλλαξαν οι συσχετισμοί. Αυτό μπορεί να δώσει κάποιο μήνυμα και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Βλέπουμε ότι και αυτοδιοικητικά το Κομμουνιστικό Κόμμα εκλέγει δημάρχους ανά την επικράτεια. Μπορεί να δώσει κάποιο μήνυμα προς την υπόλοιπη Ελλάδα, ειδικά τώρα που ουσιαστικά βλέπουμε και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, του βασικού, ας το πούμε, αντιπάλου της Νέας Δημοκρατίας, να υποχωρούν. Ναι, να σας πω καταρχήν ότι η Ικαρία είναι το καλύτερό μας πανελλαδικά εκλογικό αποτέλεσμα, σε συνθήκες όμως, και να το σημειώσουμε αυτό, που το κόμμα μας και σε πανελλαδικό επίπεδο αυξάνει τις ψήφους και τα ποσοστά του σε πολύ σημαντικό βαθμό. Δηλαδή η αύξηση που κατέγραψε το ΚΚΕ στις εκλογές του Μαΐου είναι περίπου γύρω στο 42% άνοδο της εκλογικής του δύναμης από το 2019. Για ένα κόμμα σαν το δικό μας, αυτό δεν είναι μικρό ποσοστό αύξησης. Είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης σημειώνουμε ότι αυτή η αύξηση προήλθε και από μεγάλα αστικά κέντρα. Σας θυμίζω, ίσως το ξέρουν οι ακροατές σας και εσείς, ότι το ΚΚΕ βγήκε ξανά τρίτο κόμμα στην Αττική, δηλαδή εκεί που βρίσκονται συγκεντρωμένες οι εργατικές δυνάμεις της χώρας μας. Έχει πολύ μεγάλη και σημαντική αύξηση σε εργατικούς δήμους, πάρα πολύ σοβαρούς, και σε άλλα αστικά κέντρα ανά την Ελλάδα. Επίσης, μια σειρά περιοχές με παραδοσιακές δυνάμεις του κόμματος, και εκεί έχουμε σημαντική αύξηση των ψήφων και των ποσοστών μας, στη Λέσβο, στα νησιά του Ιωνίου, σε μια σειρά άλλες περιοχές και χωριά. Και αυτό, βεβαίως, σε αυτή την προσπάθεια ηγείται η Ικαρία με την πρωτιά της, και είναι πολύ σημαντικό, πιστεύουμε, ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί και θα δώσει και νέα άνοδο στις εκλογές που έχουμε μεθαύριο. Στα κομμάτια, τέλος πάντων, των δημοσκοπήσεων, έχουμε δει ότι καταγράφεται μια σταθερή και ανωδική πορεία του ΚΚΕ. Ωστόσο, βλέπουμε μια υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, σχετικά με την πρώτη μας πολιτική συζήτηση αυτή, αν το Κομμουνιστικό Κόμμα βλέπει με προβληματισμό και την υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ και την τόσο μεγάλη διαφορά, χαόδης διαφορά, του πρώτου κόμματος με αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, ναι, θα σας πω. Εμείς θα σας πούμε, προβληματιζόμαστε για το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Έχουμε προβληματισμό και το έχουμε αποτυπώσει αυτό και στις εκτιμήσεις της πρώτης της Κεντρικής Επιτροπής μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Και δίνουμε και ορισμένες εξηγήσεις. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει ποιοι παράγοντες επέδρασαν ώστε η Νέα Δημοκρατία μετά από μια αντιλαϊκή, βαθιά αντιλαϊκή τετραετία κατάφερε να διασωθεί εκλογικά. Ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που παραδοσιακά τέλος πάντων στα πλαίσια του συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε είναι πάντα αποτελεί την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση μετά από μια τετραετία ενός κόμματος του δικοματισμού που λέμε εμείς της αστικής τάξης που δεν πάει καλά, κατέγραψε αυτή την πτώση. Αυτό λοιπόν το εκλογικό αποτέλεσμα και η αποτύπωση του συσχετισμού δύναμης, ο οποίος είναι συνολικά αρνητικός, τι το χαλάει? Το χαλάει το θετικό βήμα, δεν λέμε ότι ανατράπηκε η κατάσταση, αλλά το θετικό βήμα, το βήμα ελπίδας και αισιοδοξίας είναι η εκλογική άνοδος του ΚΚΕ. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το κόμμα μας αυτά τα χρόνια που ήταν η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση προσπάθησε με τις δυνάμεις που διέθετε, αυτές που διέθετε, στο εργατικό κίνημα, στο κίνημα της νεολαίας, των φτωχών αγροτών, των επαγγελματιών, σε κάθε χώρο δουλειάς, να πολεμήσει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας όπως εκφραζόταν στα μεγάλα μέτωπα. Να αντιπαλέψει τους νόμους που έφερνε, να αποκαλύψει την πολιτική αυτή μέσα στη Βουλή και πολύ περισσότερο να την αντιμετωπίσει στους δρόμους του αγώνα. Από αυτή τη σκοπιά βλέπουμε ότι αχνοφαίνεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης που έχει τα χαρακτηριστικά στο εκλογικό αποτέλεσμα του ΚΚΕ. Αυτά που είπαμε προηγούμενα, δηλαδή οι εργατικές δυνάμεις που μπήκαν στον αγώνα, εκεί που κρίθηκε η αντιπαράθεση με την αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι βγάζουν σωστά κατά τη γνώμη μας συμπεράσματα και μετακινούνται πιο διακριτά προς το ΚΚΕ. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και ένα μεγάλο τμήμα λαϊκών δυνάμεων που για διάφορους λόγους, αν έχουμε το χρόνο μπορούμε να τους αναλύσουμε, αντί να στραφούν προς ριζοσπαστική κατεύθυνση, προς το ΚΚΕ δηλαδή, εκλογικά, το σημειώνω αυτό, γιατί δεν ταυτίζεται η στάση των λαϊκών στρωμάτων πάντα και με την εκλογική τους επιλογή, μπορεί να ψηφίσουν τώρα σε ένα κόμμα Α ή Β, αλλά αν αύριο μεθαύριο χρειαστεί να κινητοποιηθούν, θα βρεθούν μαζί με τους κομμουνιστές εκεί που πρέπει. Μα είδαμε και τις χιλιάδες του κόσμου που βρήκαν και στα Τέμπη προσφάτως. Αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή, οι παράγοντες που καθορίζουν την εκλογική στάση των ανθρώπων δεν ταυτίζονται πάντα, δεν ταυτίζονται καθόλου, θα έλεγα, στη μεγάλη τους πλειοψηφία με την ταξική τους θέση. Mm-hmm. Και αυτό έχει ερμηνεία και εξήγηση. Θέλω όμως να επιμείνω και να πω το εξής, ότι οι λόγοι που έστρεψαν κόσμο προς τη Νέα Δημοκρατία ή που συγκράτησαν κόσμο προς τη Νέα Δημοκρατία, που δεν θα έπρεπε κανονικά, είναι στο γεγονός ότι από χρόνια πολλά, και όχι μονάχα τα τελευταία 4 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που καλλιεργείται συστηματικά μέσα στο λαό είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Σε αυτή την αρνητική εξέλιξη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το δικό του σοβαρό αρνητικό αποτύπωμα. Με την έννοια την εξής, θέλουμε να θυμίσουμε ότι ο λαός μας πέρασε πολύ δύσκολα χρόνια μέσα στην οικονομική καπιταλιστική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Χτυπήθηκε το εισόδημά του, χιλιάδες άνθρωποι, άνεργοι πολλά, φτωχοποίηση και τα αρέστη. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε μέσα από μια διαδικασία τέτοια, η οποία υποσχέθηκε στο λαό ότι υπάρχει εναλλακτική, ότι γίνεται αλλιώς. Πρώτη φορά αριστερά, με άλλη κυβέρνηση, θα ασκήσουμε τα μνημόνια, με ένα νόμο και ένα άρθρο. Θυμίσω. Ουσιαστικά λέτε ότι χτύπησε την αριστερά χειρότερα. Ναι, αυτό λοιπόν που οδήγησε στη διάψευση των ελπίδων,
δηλαδή από το Φλεβάρι του 2015 από την πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ενδιάμεσες συμφωνίες που υπέγραφε και ο τότε Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βαρουφάκης, για τη συμφωνία γέφυρα μέχρι το επόμενο μνημόνιο, αν θυμάστε, οδηγηθήκαμε στο δημοψήφισμα του καλοκαιριού, με το 60% του λαού, όπως το καταλάβαινε τότε, όχι, αντίθεση στο μνημόνιο. Εμείς λέγαμε τότε ότι το ερώτημα που είχε βάλει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πλαστό και λέγαμε να πει ο λαός διπλό όχι. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ο κόσμος ψήφισε όχι και μέχρι το 15 Αύγουστο του 2015 του βγήκε ένα μεγαλοπρεπές ναι, στο οποίο αποτυπώθηκε σε ένα τρίτο σκληρότερο μνημόνιο, το οποίο ψήφισαν όλα τα άλλα κόμματα με 222 ψήφους, αν θυμάμαι καλά. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο. Οδηγηθήκαμε στις νέες εκλογές του Σεπτεμβρίου με το λαό, με τα φτερά του πλέον κομμένα, να ψηφίζει ξανά το ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, με τη λογική ότι πια δεν γίνεται. Και ότι τέλος πάντων, αντί να ξανάρθει μια κυβέρνηση της δεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας, του Παπαδήμου, του Σαμαρά, του Βενιζέλου και τα λοιπά που τότε ήταν οι στοχοποιημένοι και σωστά από το λαό για τα προβλήματα που είχαν οξυνθεί μέσα στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, ξαναβγήκε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία υλοποίησε όλα τα μνημόνια και τα μνημόνια των προηγούμενων και εμπέδωσε μέσα στο λαό ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Σε αυτό το έδαφος υπήρξε η εναλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία το 19, έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές κτλ. Και 4 χρόνια που είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, που έφερε ακόμα περισσότερα αντιλαϊκά μέτρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή, φωνές πολλές, πώς να το πω, αντιπαράθεση, μεγάλα λόγια κτλ. Έξω από τη Βουλή, τίποτα. Καμία αντιπολίτευση, καμία ουσιαστική προσπάθεια ο λαός να σταθεί στα πόδια του, να μαζικοποιηθούν τα συνδικάτα, να πολεμηθεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στην πράξη. Αντίθετα, σε πολύ κρίσιμες στιγμές, τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε πλάτη στην κυβέρνηση. Ήθελε να δείξει ένα προφίλ πιο κυβερνητικό, ίσως. Δεν ξέρω τι ήθελε να δείξει. Ήθελε να δώσει διαπιστευτήρια, λέμε εμείς στην αστική τάξη, ότι δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς και της προόδου, αλλά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μια υπεύθυνη κυβερνητική δύναμη, που μπορεί βεβαίως τι να κάνει, ποιο είναι το προνόμιο σε εισαγωγικά του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να τα περάσει τα αντιλαϊκά μέτρα με τον τρόπο που το κάνει η Νέα Δημοκρατία και βγάζει τον κόσμο στα κάγκελα, αν μου επιτρέψετε την έκφραση, έχει την ικανότητα και με το καρότο, εξαπατώντας και ενσωματώνοντας τις λαϊκές αντιδράσεις, να περάσει την ίδια πολιτική με άλλο τρόπο. Μάλλον αυτά τα διαπιστευτήρια ήθελε να δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ προς το μεγάλο κεφάλαιο και τους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας μας και γι' αυτό σε πολύ κρίσιμες φάσεις και μέσα και έξω από την Βουλή στήριξε την κυβέρνηση. Δηλαδή, έχει ψηφίσει, έχει πει ναι σε πάνω από το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει ναι στο 70% βέβαια. Εκτός από μέσα στην πανδημία. Μέσα στην πανδημία που ο λαός μας, πώς το λένε, υπέφερε και από την έλλειψη μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς και από την κατάσταση του υγειονομικού συστήματος και μια σειρά άλλα προβλήματα που οξύνθηκαν μέσα στην πανδημία, ο ΣΥΡΙΖΑ το βασικό του σύνθημα ήταν «θα λογαριαστούμε μετά». Πρότεινε στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση κοινό υπουργό υγείας. Μάλιστα έλεγε και όνομα, την κυρία Λινού που την έχει τώρα στο ψηφοδέλτιο της κρατίας του, αν θυμάμαι καλά. Την ώρα δηλαδή που ο λαός έβγαινε στον δρόμο την Πρωτομαγιά του 20 και έσπαγε την απαγόρευση της Νέας Δημοκρατίας που ήθελε να επιβάλλει σιωπητήριο στα συνδικάτα μέσα στην πανδημία, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε δεν μπορούμε να σπάμε τους κανόνες του lockdown. Ουσιαστικά ενοχοποιώντας το λαό, όπως έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολλά άλλα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τη στρατηγική σύγκριση αυτών των κομμάτων στα βασικά θέματα. Αυτό που οδήγησε τον κόσμο, σου λέει λοιπόν ένα μεγάλο μέρος και των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι αποδείχθηκε στην πράξη. Έτσι. Εφόσον είναι να μπούμε σε περιπέτειες κυβερνητικές, ας πάμε απευθείας στη Νέα Δημοκρατία, που τέλος πάντων ξέρουμε και τι λέει και πού το πάει. Νομίζω... Και έφυγαν περίπου 200.000 ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι δείχνουν οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών, και πήγαν απευθείας στη Νέα Δημοκρατία.
Το είχατε πει και κομματικά αυτό το ουσιαστικά. Δεν υπάρχει δίλημα και ότι ο ψηφοφόρος είτε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ, μόνο και στις προηγούμενες εκλογές. Ουσιαστικά είναι το ίδιο και το αυτό, γιατί ουσιαστικά κρατάνε την ίδια πολιτική. Αυτό που μόλις μας περιγράψατε. Ας φύγουμε όμως από το ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε ότι... Θέλω να πω σε αυτό λίγο, συγγνώμη, μια διευκρίνηση. Εμείς δεν λέμε ότι είναι ταυτόσημα τα κόμματα, ότι είναι καρβόν, ότι είναι φωτοτυπία το ένα. Κρατάνε την ίδια πολιτική. Λέμε ότι με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική ιστορία το κάθε κόμμα, δεν λέμε ότι είναι τα ίδια και το πώς διαμορφώθηκαν, υπηρετούν την ίδια πολιτική, τους ίδιους στρατηγικούς στόχους από διαφορετικό δρόμο. Δεν ταυτίζονται ακριβώς. Ωστόσο, την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ για να φύγουν από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έφερε την αύξηση κάποιων μικρότερων κομμάτων. Καταγράφω έτσι από τις προηγούμενες εκλογές την αύξηση της δεξιάς νίκης, της αριστεράς του κυρίου Βαρουφάκη, ο οποίος και αυτός έχει καταρρεύσει εκλογικά, ωστόσο φλερτάρει τώρα να ξαναμπεί στην Βουλή, και το κόμμα έκπληξη, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, το οποίο κατέγραψε πολύ ψηλά ποσοστά και από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις είναι σίγουρα στην επόμενη Βουλή. Και για να μην αναφέρουμε και το κόμμα που είναι προσφυλλέον τον κύριο Κασιδιάρη, τους Σπαρτιάτες, τι θέλω να πω, ότι ουσιαστικά την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε να καλύψει ένα κενό από πολλά μικρότερα κόμματα διαφόρων προσανατολισμών πολιτικών. Αυτό κάνει καλό στη Δημοκρατία ή εν τέλει μέσα στη Βουλή θα έχουμε ένα ας το μαλαλούμ απόψεων και εκφράσεων. Καλά, ναι. Έχει πολλές πλευρές το ερώτημα που θέτεται. Αναφέρομαι πιο πολύ για τα μικρά κόμματα. Ναι, θα σας πω. Τώρα, ιστορία μικρών κομμάτων που κατά καιρούς μπαίνουν στη Βουλή έχουμε και από προηγούμενα στη χώρα μας. Και η χρησιμότητα τέτοιων κομμάτων που διασπούνται, ας το πούμε έτσι, ή προέρχονται από στελέχη των κομμάτων, είτε των συντηρητικών φιλελεύθερων από τη σκοπιά της Νέας Δημοκρατίας, είτε της σοσιαλδημοκρατικής έκφρασης, δηλαδή από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ παλιότερα ή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, δείχνουν ότι λειτουργούν ουσιαστικά ως υποδοχής μιας λαϊκής δυσαρέσκειας, πρόσκαιρης όμως, απαθούς, που τελικά τι κάνει, έρχονται αυτά τα κόμματα να στηρίξουν, εάν και εφόσον χρειάζεται, είτε κυβερνητικές λύσεις και να βγάλουν τα κόμματα από τη δύσκολη θέση της κυβερνητικής αυτοδυναμίας πλειοψηφίας, να το πούμε έτσι, είτε και να παίξουν ένα ρόλο διάτοντα αστέρα, όπως το λένε, που θα εκλοβήσει μια λαϊκή δυσάρεσκη και θα την εκτονώσει και θα την ξεσουσκώσει μέσα στην τετραετία, άντε την επόμενη κτλ. Σας θυμίζω λοιπόν ότι έχουμε ζήσει το λάος με το γνωστό Καρατζαφέρη και τον ρόλο που έπαιξε. Έχουμε ζήσει τη Δημάρ του κυρίου Κουβέλη με την πρώτη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου κτλ. Και τη στήριξη στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Μετά ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Έχουμε ζήσει το ποτάμι. Έχουμε ζήσει τους ΑΝΕΡ που στήριξαν την κυβέρνηση Τσίπρα. Λοιπόν, τώρα έχουμε το μόρφωμα της ελληνικής λύσης που είναι στη Βουλή, ένα ακροδεξιό, εθνικιστικό, τέλος πάντων, κόμμα, το οποίο και αυτού ο αρχηγός του έχει περάσει και από άλλα κόμματα πριν φτάσει να φτιάξει το δικό του κόμμα. Ο κύριος Βελόπουλος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, πήγε μετά στη Νέα Δημοκρατία, μετά πήγε στο ΛΑΟΣ, μετά έφτιαξε το δικό του κόμμα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι παίζουν μέσα στην Βουλή το ρόλο που παίζουν. Ο Βαρουφάκης, λοιπόν, που εμφανίστηκε με το Μέρα 25 την προηγούμενη φορά, το οποίο δεν είναι τώρα ένα κόμμα το οποίο, όπως το λένε, δια του νου ο αρχηγός του είναι από παρθενογένεση, επιτρέψτε μου την έκφραση. Υπήρξε υπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος της Ευρωπαϊκής και της Διεθνούς Σοσιαλδημοκρατίας, με ισχυρούς δεσμούς με το Κόμμα των Δημοκρατικών των Ηνωμένων Πολιτειών και με συγκεκριμένη κυβερνητική θητεία με αποτελέσματα στην πρώτη φορά αριστερά μέχρι το καλοκαίρι. Τι υπάρχει λοιπόν τώρα? Υπάρχει από μια πλευρά η πείρα από τα προηγούμενα κόμματα και αυτά που εμφανίζονται τώρα. Σε σχέση με το ερώτημά σας, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, πώς θα είναι η Βουλή με αυτά τα κόμματα τώρα μέσα? Για πέστε μου, θα είναι η Βουλή, ο Μητσοτάκης θα είναι πιο αδύναμος
πιο αδύναμος θα είναι αν έχει τους παλιοημερολογίτες, συνωμοσιολόγους της νίκης μέσα στη Βουλή, ή θα φαντάζει πιο προοδευτικός ο ίδιος σε εισαγωγικά, πάρα πολλά εισαγωγικά, καταλαβαίνετε τι λέω, πώς το λέω. Θα είναι η Βουλή πιο ριζοσπαστική και αριστερή εάν μπει η κυρία Κωνσταντοπούλου με το κόμμα της που δεν το έχουν δει πουθενά οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή αυτό το κόμμα δεν έχει έναν εκπρόσωπο πουθενά. Σε ένα σωματείο, σε ένα χωριό, σε ένα νοσοκομείο, σε ένα σχολείο. Κάτι να τον δούνε δίπλα τους όλα αυτά τα χρόνια, εκτός από την κυρία Κωνσταντοπούλου που την γνωρίζει ο κόσμος σαν τι, σαν πρόεδρος της Βουλής της πρώτης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, η οποία κιόλας έχει συγκεκριμένη και αυτή, έχει αφήσει το αποτύπωμά της εκείνους τους μήνες που ήταν στην κυβέρνηση. Πώς τη θυμόμαστε δηλαδή, γιατί εντάξει, δεν είμαστε και χθεσινοί σε αυτή τη χώρα. Η κυρία λοιπόν Κωνσταντοπούλου ως πρόεδρος της Βουλής ήταν υπέρμαχος μήπως και καταπατηθούν τα δικαιώματα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής, που ήταν τότε υπόδικη, σας θυμίζω, και προφυλακισμένοι κάποιοι από αυτούς. Μάλιστα έβαζε ζήτημα ότι εφόσον δεν έχουν έρθει οι φυλακισμένοι χρυσαυγίτες να ψηφίσουν κάποια νομοσχέδια στη Βουλή, δεν είχαν ισχύ. Λοιπόν, αυτό τώρα τι το έχει αναγνωρίσει αυτός ο χώρος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, και σας θυμίζω, φαντάζομαι το ξέρουν και εδώ ο κόσμος και ο λαός της Ικαρίας, ότι στην προηγούμενη μάχη του Μαΐου, στη γνωστά στελέχη της Χρυσής Αυγής ανά την Ελλάδα, στα Facebook και στα κοινωνικά δίκτυα, προμοτάρανε την κυρία Κωνσταντοπούλου και την πλέψη ελευθερίας. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Αλλά τέλος πάντων θέλουμε να θυμίσουμε και σε έναν κόσμο που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων έχει κάπως δημοκρατικά, ριζοσπαστικά αιτήματα και ανησυχίες, προβληματισμούς. Να σκεφτεί το εξής. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ήταν πρόεδρος της Βουλής όταν το ΚΚΕ της είχε καταθέσει τότε, σε εκείνη την κοινοβουλευτική θητεία, πρόταση νόμου τεκμηριωμένη με άρθρα κανονικά για το πώς θα καταργηθούν τα μνημόνια, και η κυρία Κωνσταντοπούλου τα έβαλε στα συρτάρια της και δεν το έφερε ποτέ στη Βουλή. Λοιπόν, και μάλιστα χαριτολογώντας εκείνη την εποχή, είχε βγει και σε συνέντευξη και είχε πει ότι ήταν σχήμα λόγου. Ήταν σχήμα λόγου του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα καταργήσει τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν είναι ένα κατασκεύασμα μηντιακό, κατά τη γνώμη μας, ένα κόμμα χωρίς οργανώσεις και μέλη, που εμφανίστηκε γιατί σπρώχθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή την περίοδο, για να λειτουργήσει ως υποδοχέας τέτοιου κόσμου. Εμείς λέμε ότι αυτό το κόμμα δεν έχει να προσφέρει στη Βουλή η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αφήστε που στο ίδιο, ας το πούμε έτσι, σε πολλά εισαγωγικά κόμμα της, και στους ανθρώπους που μπήκαν στα ψηφοδέλτια της, μέσα σε λίγες μέρες η ίδια φέρθηκε με πολύ αχαρακτήριστο τρόπο. Δηλαδή, άλλαξε κάποιους, τους πέταξε τελείως απ' έξω. Κάποιους άλλους τους άλλαξε. Έβαλε τους γνωστούς, τους κολλητούς τους και τους συγγενείς της επικεφαλής σε μια σειρά ψηφοδέλτια στις εκλογικές περιφέρειες που υπάρχει η πιθανότητα να βγάλει έδρα. Αυτά δεν προμηνύουν ότι εδώ πρόκειται για ένα κόμμα με αρχές, με θέσεις, με βάρος. Πού ξέρει ο κόσμος τι λέει η αλήθεια η κυρία Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της για τα ζητήματα της υγείας, που εδώ τον ικαριώτικο λαό, ας πούμε, τον κατατρώνε κάθε μέρα. Τι λέει για τις συγκοινωνίες στις μεταφορές. Τι λέει το κόμμα της ότι πρέπει να γίνει με τα εργασιακά, με τους μισθούς, με τις συλλογικές συμβάσεις. Τι ξέρουμε για το τι λέει αυτό το κόμμα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ξέρουμε μόνο ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλει να μπει στη Βουλή και να την κάνει άνω κάτω. Αλλά ο λαός λύσει τα προβλήματά του. Δεν γίνεται να βρει αν στη Βουλή γίνεται άνω κάτω η κατάσταση. Λύσει στα προβλήματά του ο λαός βρίσκει άμα γίνει άνω κάτω η κοινωνία και αλλάξει η κατάσταση και κερδίσουν τα αιτήματά τους και τις διεκδικήσεις τους, όπως έχει δείξει στην πράξη ότι κάνουν οι κομμουνιστές μέσα στα συνδικάτα και στα σωματεία εκεί που παρεμβαίνουν. Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας από τους, πώς το λένε εκεί, τους ανθρώπους που δουλεύουν στη ζώνη του περάματος, δεν κερδίθηκε επειδή στη Βουλή κάποιοι φωνάξανε για να τηρηθεί ο κανονισμός, γιατί αυτό εννοεί η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι θα κάνει στη Βουλή.
κερδίθηκε γιατί οι εργάτες κάναν 48 ώρες απεργία επαναλαμβανόμενα με μαζικό τρόπο, καθολικό και καταφέρανε να ανακάσουν την εργοδοσία να κάνει υποχρεωτική τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Έτσι κερδίζονται οι αγώνες. Όχι με φωνές και με καρδούλες. Εγώ θέλω να κάνω ένα μικρό διάλειμμα, να πάρω μια ανάσα και επανερχόμαστε για να πιάσουμε τα θέματα αυτά που μου έδωσε πάρα πολύ ωραία πάσα για την υγεία και για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία αφορούν πέρα από τις εκλογές, γιατί θα υπάρχουν και μετά την Κυριακή. Να πούμε λίγο στους ακροατές το όραμα και το πλάνο του ΚΚΑ για την επομένη των εκλογών. Η καρία κύρια τηφωνία, 92,8 στα FM, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Φιλικοπολίτης. Έχουμε την χαρά να έχουμε εδώ φιλοξενούμενη στο στούντιο της Ικαριακής, την κυρία Λουίζα Ράζου. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο προηγούμενο ημίωρο και ξεκινάμε τώρα ουσιαστικά την επόμενη, αν θέλετε, το επόμενο κομμάτι της εκπομπής, της επόμενης συζήτησης. Θα ήθελα να ρωτήσω αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, υπάρχει μια ευρεία κινητοποίηση στην Ικαρία σχετικά με μια μετακίνηση για τις εφημερίες από τις ράχες της Ικαρίας προς το κέντρο υγείας. Πρωτοστατήκε εκεί το και δυνάμεις του ΚΚΕ, για να είμαστε σαφείς, αλλά όλη η κοινωνία της Ικαρίας παρακολουθεί αυτό το θέμα. Εγώ θα ήθελα να σταθώ περισσότερο, γιατί αυτό είναι μια αφορμή. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα της υγείας με αν σταματήσει μια μεταφορά προς Θεού. Υπάρχουν πολλά κενά και στο κέντρο υγείας που πάει να καλύψει η συγκεκριμένη γιατρός. Οι εργαζόμενοι εκεί, οι υγειονομικοί, εντός και εκτός εισαγωγικών υποφέρουν εργασιακά. Και κόσμος ο οποίος θέλει να έχει γιατρό και πληρώνει γι' αυτό με πολύ μεγάλες εισφορές και για το δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα της υγείας, βλέπει ότι όλο αυτό υποβαθμίζεται. Να πούμε ότι και στο νοσοκομείο εδώ στον Άγιο Κύρικο δεν έχουμε γενικό χειρούργο, η μονάδα τεχνητού νεφρού υπολειτουργεί. Όλο αυτό που μπορεί να οδηγήσει, δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία φαίνεται να είναι αδιέξοδη. Ναι, φαίνεται να είναι αδιέξοδη. Λύση θα μπορούσε να υπάρξει βεβαίως, γιατί το επιστημονικό δυναμικό που διαθέτουμε στον χώρο της υγείας, είτε το ιατρικό, είτε το νοσηλευτικό, είτε η δυνατότητα να στελεχωθούν το σύστημα υγείας με υποδομές και μέσα σύγχρονα και να καλύψουν, να αναβαθμιστούν οι υγειονομικές υπηρεσίες προς το λαό και να καλυφθούν οι ανάγκες του, υπάρχουν. Ότι υπάρχουν, υπάρχουν. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι σε μία πολιτική που αντικειμενικά αντιμετωπίζει την υγεία του λαού σαν εμπόρευμα, θυσιάζονται αυτές οι ανάγκες προηγούμενα ακριβώς σε αυτή τη λογική που εμείς τη λέμε με το χαρακτηριστικό τρόπο «κόστος ωφέλους». Δηλαδή, για να το πω πιο συγκεκριμένα, μια που είμαστε και στην Ικαρία, και είναι αυτή η κατάσταση που περιγράψατε προηγούμενα εδώ με την κατάσταση των κέντρων υγείας, του νοσοκομείου κτλ. Η Ικαρία είναι ένα νησί το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο πληθυσμό. Οι υγειονομικές του ανάγκες είναι συγκεκριμένα. Ένα νοσοκομείο στην Ικαρία πλήρως στελεχωμένο, με όλες τις βασικές ειδικότητες, με όλους τους γιατρούς που χρειάζονται, με το νοσηλευτικό προσωπικό για να βγαίνουν οι βάρδιες, με τα μηχανήματα και τους ανθρώπους που ξέρουν να τα δουλεύουν, με τους ακτινοδιαγνώστες, με τα ασθενοφόρα του, με τη στελέχωση των κέντρων υγείας τους και των πολυδύναμων ιατρείων που μπορούν να λειτουργούν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κτλ. Είναι ένα μεγάλο κόστος, σε εισαγωγικά το λέω, για αυτό το καπιταλιστικό κράτος μέσα στο οποίο είμαστε, με αμφίβολο όφελος. Ποιο είναι το αμφίβολο όφελος, γιατί πώς μετράνε τώρα με βάση τα δικά τους κριτήρια. Σου λέει στην Ικαρία πώς σύγχυρηση να γίνει το χρόνο, πόσοι άνθρωποι να χρειαστούν να κάνουν μαγνητική τομογραφία, πόσοι νεκροπαθείς υπάρχουν, ξέρω εγώ, για 5, για 10, για 25, αξίζει. Γιατί η ανθρώπινη ζωή για αυτούς είναι κόστος, είναι τέτοιο.
Άρα εδώ έχουμε μια υγειονομική μονάδα που θα κάνουμε μια επένδυση σε εισαγωγικά που δεν θα μας ωφελήσει από το να είναι πιο μικρό εάν χρειαστεί μια έκτακτη ανάγκη, άντε θα κάνουμε μια διακομιδή, άντε θα φύγουν οι άνθρωποι, θα πάνε στην Αθήνα, θα πάνε όπου μπορούν τέλος πάντων, να βρουν, να πληρώσουν και να βρουν την υγειά τους. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η κατάσταση. Θα υπάρχουν στοιχειώδες, συνεχώς υποβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και ταυτόχρονα θα ιδιωτικοποιούνται παροχές και από τα στα πλαίσια του δημόσιου συστήματος υγείας και βεβαίως θα γιγαντώνεται ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας. Και εξηγούμε. Πρόσφατος νόμος της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισε έδωσε τη δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς να κάνουν, υπηρεσία, να προσφέρουν υπηρεσίες στα πλαίσια του Δημόσιου Συστήματος Υγείας επαμοιβή. Αυτό είναι ιδιωτικοποίηση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Ήδη από πολλά χρόνια λειτουργούν στα μεγάλα νοσοκομεία τα απογευματινά ιατρία που τα ραντεβού οι άνθρωποι τα πληρώνουν στα δημόσια νοσοκομεία. Mm. Τώρα με τον καινούριο νόμο της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίστηκε, μπαίνει σε υλοποίηση παλιός νόμος του ΠΑΣΟΚ που δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούν επιπληρωμή ιδιωτικά απογευματινά χειρουργία. Θυμίζω ότι το πρώτο ιδιωτικού δικαίου δημόσιο νοσοκομείο με τέτοια κριτήρια αγοράς το εγγενίασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Σαντορίνη, επί Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, ο οποίος παρουσιάστηκε εκεί και έκανε και τα εγγένεια. Όπου εκεί στο δημόσιο νοσοκομείο, επειδή είναι και σε τουριστική περιοχή κλπ., παρέχονται υπηρεσίες επιπληρωμή. Λοιπόν, αυτές είναι εξελίξεις που δείχνουν ότι εδώ οι υγειονομικές ανάγκες θα μπαίνουν πάντα σε αυτό το προκρούστι. Τι μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει να διεκδικηθεί ένα δημόσιο, δωρεά, καθολικό σύστημα υγείας που θα παίρνει υπόψη του τις ιδιαίτερες ανάγκες μιας χώρας σαν τη δική μας, που πώς να το κάνουμε, έχουμε το προνόμιο να έχουμε πολλά νησιά, έχουμε το προνόμιο και δεν είναι αδυναμία να έχουμε ένα φυσικό ανάγλυφο με ορεινούς όγκους από μακρισμένα χωριά κτλ. Και για μας, στη δική μας αντίληψη, στην αντίληψη του ΚΚΕ, η υγεία του λαού δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα. Πρέπει να παρέχεται από το κράτος καθολικά και για όλους. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι μεγάλο δίκτυο πρωτοβάθμιος φροντίδας υγείας με κέντρα υγείας τελεχωμένα κτλ., νοσοκομεία επίσης τελεχωμένα, υπηρεσίες επίγουσας ιατρικής και ΕΚΑΒ, πλήρες στελεχωμένος σε όλη την Ελλάδα, που να παίρνει υπόψη το ακριβώς αυτό, ότι μιλάμε για νησιωτική χώρα και χώρα με ορεινούς όγκους και δύσβατες περιοχές, και για μας μετράει κάθε ανθρώπινη ζωή, όπου και αν βρίσκεται, είτε σε νησί, είτε σε αστικό κέντρο, είτε σε χωριό. Και πρέπει να καλύπτεται. Δεν μπορεί το 2023, όταν υπάρχουν τέτοιες μεγάλες εξελίξεις στην επιστήμη, στην τεχνολογία, να πεθαίνουν άνθρωποι στις καρότσες των αγροτικών αυτοκινήτων επειδή δεν υπάρχει ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τους ανθρώπους. Την ίδια ώρα μάλιστα που κάνουμε πάρα πολλά έξοδα σε εισαγωγικά για να στηρίξουμε νατοϊκούς εξοπλισμούς. Είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο, πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το λέω με τέτοια έμφαση γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνειδητοποιήσει ο λαός για τι νούμερο μιλάμε. Λοιπόν, είμαστε πρώτη χώρα στον κόσμο όπου ως ποσοστό του ΑΕΠ, δαπανούμε για νατοϊκές πολεμικές δαπάνες. Μια χώρα σαν την Ελλάδα. Και την ίδια ώρα μας λένε ότι δεν μπορούν να εξοπλίσουν το σύστημα υγείας. Δεν μπορούν να κάνουν προσλήψεις γιατρών. Έχουν ελαστικοποιήσει τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών. Αυτά που τώρα προεκλογικά, με αφορμή αυτά τα τραγικά γεγονότα, εξαγγέλνουν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας λέει θα κάνουν 10.000 προσλήψεις στα νοσοκομεία, ο άλλος λέει 15 κτλ. Καλά, πέρα από το ότι γενικά το ότι τα λένε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές και ύστερα από αυτά τα τραγικά γεγονότα και τους θανάτους, πρέπει ο κόσμος να κρατάει μικρό καλάθι. Αλλά εμείς του λέμε, σαν ΚΚΕ, ότι ακόμα και αν γίνουν,
όλες δεν καλύπτουν τα κενά που ήδη υπάρχουν στα νοσοκομεία και στις όλες τις δομές υγείας σε όλα τα επίπεδα και ούτε πρόκειται να καλύψουν και τις συνταξιοδοτήσεις που έχουν. Λοιπόν, από αυτή την άποψη λοιπόν τα νούμερα δεν λένε πάντα όλη την αλήθεια και πρέπει να καταλάβει ο λαός, το ξέρει ο λαός, μάλλον να το πω πιο σωστά, ο μόνος δρόμος πρέπει να το πάρει απόφαση ο λαός ότι για να βελτιώσει, να αποσπάσει κατακτήσεις, να πάρει ανάσες απέναντι σε αυτή την πολιτική, να περιφρουρήσει και να προστατέψει τη ζωή του. Αυτό που κάνουν οι καριώτες εδώ τώρα με τις κινητοποιήσεις, όντως που έχουν και συμβολικό, αλλά έχουν και ουσιαστικό χαρακτήρα. Γιατί σωστά είπατε ότι δεν γίνεται το πρόβλημα με το αν θα μετακινηθεί μια γιατρός ή όχι, αλλά αναδεικνύει το πρόβλημα όμως που υπάρχει. Και είναι σωστό που γίνονται αυτές οι κινητοποιήσεις, πρέπει να στηριχθούν και πρέπει και σε όλη την Ελλάδα να αναπτυχθεί ένα κίνημα πανελλαδικά οργανωμένο και συντονισμένο που να απαιτεί από όποια κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα του κόσμου για την περιφρούρηση της ζωής του. Σε αυτό το δρόμο μπορεί να αποσπαστούν και κατακτήσεις, έστω και κάποιες λίγες μερικές που να δώσουν όμως μια ορισμένη ανακούφιση σε έναν δρόμο και σε μια προοπτική που θα συγκεντρώνει δυνάμεις για αυτό που σας λέω, που σας λέμε σαν ΚΚΕ, δηλαδή για μια κοινωνία που δεν θα λογαριάζει τις ανάγκες των ανθρώπων ως κόστος, ούτε στην υγεία, ούτε στην παιδεία, ούτε στη μετακίνηση, ούτε στην ενέργεια, ούτε πουθενά. Μια κοινωνία με εργατική εξουσία, με το λαό να κάνει κουμάντο στον τόπο του, διώχνοντας τα παράσιτα τους καπιταλιστές, ας πούμε, που ξεζουμίζουν το λαό και τον πάνε πολύ πίσω, τον πύχη της ικανοποίησης των αναγκών του από αυτό που πραγματικά έχει παράγει με τη δουλειά του και μπορεί και πρέπει να απολαμβάνει παντού σε όλους τους τομείς της ζωής του, και ο ίδιος και η οικογένειά του. Το περίεργο στην όλη υπόθεση, συμπληρώνοντας φυσικά για αυτό που λέτε, είναι ότι παρότι στις περιοχές τις δικές μας μιλάνε όντως για κόστος λειτουργίας και ανασθενή κτλ. Παρόλα αυτά βλέπουμε να υπάρχουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες οι οποίες βγάζουν χρήματα σε αυτές τις περιοχές και βγάζουν χρήματα επειδή όντως υπάρχει απουσία του δημόσιου συστήματος υγείας. Οπότε νομίζω ότι αν υπήρχε ένα οργανωμένο, όπως λέτε, σύστημα περίθαλψης και υγείας στα νησιά μας, θα μπορούσε να ήταν και αναπτυξιακή μεταβλητή για να έρθει και περισσότερος κόσμος εδώ, ουσιαστικά να γίνουν περισσότερα τα νησιά, οι νησιώτες, και να αναπτυχθεί περισσότερο και ο τόπος. Ναι, κοιτάξτε, βεβαίως, οι άνθρωποι όταν νιώθουν ασφάλεια, δηλαδή όταν είναι σε ένα νησί και ξέρουν ότι έχουν ένα νοσοκομείο στελεχωμένο, όταν ξέρουν ότι είναι σε ένα νησί που έχουν ασφαλείς, φτηνές και τακτικές συγκοινωνίες, είτε θαλάσσιες, είτε αεροπορικές κτλ. Και όχι το πρέβελι που τρέμει ψυχή σου να πεις μέσα. Λοιπόν, όταν ξέρουν ότι έχουν σχολείο για τα παιδιά τους, που οι δάσκαλοι έρχονται στην ώρα τους, είναι μόνιμοι κτλ. Και δεν χρειάζεται να τρέχουν στα φροντιστήρια στις μεγάλες πόλεις και τα ρέστα, τότε ναι, μπορεί ο κόσμος να διαμορφωθούν συνθήκες να μείνει στον τόπο του πιο εύκολα από ότι σήμερα. Αυτό όμως καταλαβαίνετε ότι θέλει μια ριζική ανατροπή του μοντέλου, να το πω και εγώ, μέσα στο οποίο ζούμε. Στο δεύτερο κομμάτι που θέλουμε να συζητήσουμε ουσιαστικά και ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση έχει να κάνει με τα εργατικά ατυχήματα. Είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, δεν πολύ προβλήθηκε από τα κεντρικά μέσα. Στην Ευρωπαϊκή Επισκευαστική είχαμε θανατηφόρο ατύχημα για μια ακόμα φορά και έρχεται να προσθεθεί ουσιαστικά σε ένα μεγαλύτερο κύκλο, αν θέλετε, μη τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, τα οποία θα έπρεπε να είναι δεδομένα για κάθε εργαζόμενο. Έχουμε και εδώ στην Ικαρία άτομα τα οποία δουλεύουν στην Αθήνα, στην Ελευσίνα, σε άλλες περιοχές. Εν τέλει, τηρούνται ή δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας? Τα σωματεία έχουν πει πολλές φορές ότι υπάρχουν ελλείψεις τραγικές σε αυτό το κομμάτι και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη και καμία, αν θέλετε, παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι. Ουσιαστικά τις εταιρείες να τις υποχρεώσουν να προστατεύσουν τους εργαζομένους τους. Ναι, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση της επικαιρότητας, της τραγικής επικαιρότητας. Τα τέμπη που στείνονται κάθε μέρα στις ζωές μας είναι πολλά. Με την έννοια ότι με αφορμή και το τραγικό έγκλημα
Μαγισσατέμπη ήταν εργατικό, ναι, ναι, κατά μία έννοια. Ναι, βεβαίως. Και εργαζόμενοι και νεολαίοι και άλλοι άνθρωποι μισθωτοί και ό,τι ήταν τέλος πάντων μέσα στα τρένα. Δεν είναι μοιραίο, δεν είναι μοιραίο να, είναι, να είμαστε συνεχώς μπροστά στο δίλημα ή τα κέρδη ή ζωές των ανθρώπων. Αυτό μπαίνει παντού. Εμείς λέμε ότι είμαστε με τη ζωή των ανθρώπων, σαν κόμμα, σαν ΚΚΕ. Να μου πείτε τα άλλα κόμματα θέλουν να σκοτώνονται οι άνθρωποι, αλλά πρέπει να απαντήσουν τα άλλα κόμματα, γιατί άμα υπηρετούν τα κέρδη, αντικειμενικά, θα έρχονται σε αντίθεση με τη ζωή των ανθρώπων. Γιατί τα κόμματα, ιδιαίτερα αυτά που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα και θέλουν να την ξανακυβερνήσουν, και άλλα που είναι μικρότερα και θέλουν να πάρουν μέρος σε κυβερνήσεις, πρέπει να σκεφτούν τι νομοθεσίες έχουν περάσει κατά καιρούς που βάζουν σε κίνδυνο πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων. Είτε αφορούν τους χώρους δουλειάς, όπως σωστά είπατε, πρώτα και κύρια τους χώρους δουλειάς, αλλά και σε άλλες πολιτικές, οι οποίες είναι κατά τη γνώμη μας εγκληματικές. Γιατί το γεγονός ότι δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας σε πολλούς χώρους δουλειάς έρχεται να προστεθεί πάνω σε αρνητικές αλλαγές στην εργατική νομοθεσία και στα θέματα της υγείας και ασφάλειας που έχουν ξυλώσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Πρέπει να σας πω ότι το ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, έχει ουσιαστικά διαλυθεί. Πρέπει να σας πω, μια που λέγαμε και για τα ζητήματα της υγείας προηγούμενα, ότι σε όλη την Ελλάδα, οι γιατροί εργασίας είναι 147. Αυτοί που έχουν σπουδάσει και έχουν ειδικότητα γιατρού εργασίας. Άλλο ότι η νομοθεσία επιτρέπει, με τώρα πλέον όπως έχει διαμορφωθεί, ακόμα και γυναικολόγοι, ναι, να κάνουν το γιατρό εργασίας. Γιατί έχει ιδιωτικοποιηθεί, αυτός ο κλάδος ουσιαστικά με τις επιτροπές υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς κτλ. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έχουν χτυπήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και ήρθε και προστέθηκε και ο νόμος Χατζηδάκη που ήταν το τελειωτικό χτύπημα στην εργατική νομοθεσία, τέλος πάντων ένα από τα πιο σοβαρά χτυπήματα σε συνέχεια των προηγούμενων νόμων, που ουσιαστικά καθιέρωσε, πώς να το πω, επέβαλε οι εργαζόμενοι να μην έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν και να διεκδικήσουν με τον εργοδότη τους συλλογική σύμβαση εργασίας που θα γίνεται υποχρεωτική, θα ισχύει από τη μέρα της υπογραφής της, την κάνανε πιο δύσκολη, που στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνήθως ή τουλάχιστον εκεί που οι δυνάμεις του ΚΚΕ μαζί με άλλους αγωνιστές πλειοψηφούν σε σωματεία και σε συνδικάτα, επιδιώκουν αυτές τις συλλογικές συμβάσεις να μην πώς να το πω, λύνουν μόνο το ζήτημα του ύψους του μισθού, αλλά να περιλαμβάνουν μέσα τα σχέδια των συλλογικών συμβάσεων που υπογράφονται με την εργοδοσία και μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας. Μάλιστα, στη ζώνη του περάματος που αναφέρατε, γιατί πράγματι δουλεύουν εκεί και πολλοί καριώτες και κόσμος εδώ από την ευρύτερη περιοχή, η συλλογική σύμβαση που είχε το σωματείο επιβάλει και υπογράψει με τους εργοδότες της ζώνης τα προηγούμενα χρόνια, ακριβώς λόγω αυτής της κυβερνητικής εργατικής νομοθεσίας, έδινε τη δυνατότητα στους εργοδότες να μην την κηρύττουν υποχρεωτική. Και χρειάστηκε από πολλές επίμονες κινητοποιήσεις και τώρα μέσα στο καλοκαίρι, ανάμεσα στις δύο εκλογές, είδατε πώς τα έφερε η ζωή, με αφορμή αυτό το ακόμα ένα έγκλημα που έγινε στην αυτοδιοργάνωση σκευαστική ζώνη του περάματος με τον νεκρό εργάτη εκεί, που οι εργάτες αποφασισμένοι προχώρησαν σε απεργίες ξανά και ξανά, και τελικά υποχρέωσαν την εργοδοσία να κηρύξει την σύμβαση υποχρεωτική που είχαν υπογράψει και να εφαρμοστεί, και δεν αφορά μόνο το μεροκάματο, αφορά τα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Βέβαια, αυτό είναι μια θετική κατάκτηση για τους εργάτες εκεί. Είναι ζήτημα πάλις να υλοποιηθούν τα μέτρα, γιατί το ότι το συμφωνήσαν οι εργοδότες δεν σημαίνει ότι θα το κάνουν κιόλας, έτσι. Και είναι βέβαια ένα παράδειγμα θετικό για τον τρόπο που πρέπει να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι με την πάλη τους και σε άλλους χώρους δουλειάς. Βεβαίως,
και σε άλλους κλάδους, χώρους δουλειάς, εργοστάσια, βιομηχανίες, οικοδομές, μεγάλα τεχνικά έργα που γίνονται, τους όρους που δουλεύουν οι ναυτεργάτες με τα πλοία που δεν σταματάνε ούτε αλλάζουν τα πληρώματα και πολλά άλλα που δεν μας παίρνει ώρα εδώ να τα περιγράφουμε. Είναι μια κατάσταση που μπορεί να αλλάξει πάντως ριζικά, γιατί όποιο θέμα είδατε και εδώ και αν κουβεντιάσαμε και όποιο θέμα και αν πιάσουμε, τελικά όλα συγκλίνουν στο ένα και βασικό πρόβλημα, που είναι το πρόβλημα το ποιος κάνει κουμάντο στα μέσα παραγωγής, ποιος κάνει κουμάντο στην εξουσία, ποιος κάνει κουμάντο στην κυβέρνηση. Όσο λοιπόν συνεχίζουμε να ζούμε μέσα σε αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα που κάνει τις ανάγκες μας αντικείμενο κερδοσκοπίας και τις ζωές μας τις βάζει κάτω από τα κέρδη ή για να υπηρετούν τα κέρδη, τότε συνεχώς θα είμαστε σε μία όξυνση και πάλι η οποία εμείς θέλουμε σαν ΚΚΕ, αυτή η πάλι του λαού, να μαζικοποιηθεί και να φτάσει μέχρι το να δυναμώσει τόσο που να μπορέσει να τους ανατρέψει. Να οικοδομήσουμε μια άλλη κοινωνία, εμείς λέμε την κοινωνία του σοσιαλισμού, την κοινωνία που οι άνθρωποι θα κάνουν κουμάντο στα μέσα παραγωγής, που με τη σχεδιασμένη οικονομία και με εργατικό έλεγχο θα μοιράσουμε το επιστημονικό δυναμικό και το εργατικό δυναμικό της χώρας με τέτοιο τρόπο και θα το αναπτύξουμε ώστε να ικανοποιούνται όλες οι λαϊκές ανάγκες. Δεν είναι ένας εύκολος δρόμος. Εμείς κατανοούμε τις δυσκολίες που υπάρχουν, καταλαβαίνουμε τα ερωτήματα, καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος μπορεί να το βλέπει αυτό που του λέει το ΚΚΕ δύσκολο και είναι, με την έννοια ότι υπάρχει αρνητικός συσχετισμός δύναμης, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Mm-hmm. Είναι ένας δρόμος ελπιδοφόρος που πρέπει, αν συμφωνούμε ότι είναι δίκαιος, να τον υπηρετήσουμε, να τον χαράξουμε, να τον περπατήσουμε και κάποτε θα φτάσουμε να τον κερδίσουμε. Η ιστορία είναι ότι αν σταυρώσουμε τα χέρια τώρα και πούμε ότι αυτό το πράγμα δεν αλλάζει, είναι παντοδύναμο, είναι ισχυρό κτλ., τότε ο λαός θα καταθέτει συνεχώς θυσίες χωρίς αντίκρισμα και θα είναι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, από τη σκύλα στη χάρυβη, μία δηλαδή θα πηγαίνει στον ένα πόλο του δικοματισμού, μία στον άλλον, από το ένα κόμμα στο άλλο, θα εναλλάσσει κυβερνήσεις, αλλά η ίδια βάρβαρη πολιτική θα είναι εδώ. Αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να σκεφτεί και να προβληματιστεί ο κόσμος. Τώρα είμαστε δύο μέρες, είναι Παρασκευή, δύο μέρες πριν από τις εκλογές. Θα κάνει πολύ καλό σε όλους μας, με βάση και τη συζήτηση που είχαμε σήμερα, το ΚΚΕ την Κυριακή να βγει πολύ πιο δυνατό, γιατί θα δείξει ότι ο λαός μας έχει το κουράγιο απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας να δυναμώσει εκείνο το κόμμα και εκείνο τον πόλο που μπορεί να κάνει αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων και ξέρει ότι θα το έχει και δίπλα του, όχι μονάχα μέσα στη Βουλή για να τσακωνόμαστε με τον Μητσοτάκη και τους άλλους, αλλά θα μας έχει δίπλα του ο λαός και εκεί που του παίρνουν το σπίτι και εκεί που του λείπει ο γιατρός και εκεί που δεν έχει το καράβι και εκεί που πρέπει να διεκδικήσει το μεροκάματό του και καλύτερους όρους δουλειάς και κυρίως θα μας έχει δίπλα του. Μαζί θα βαδίσουμε αυτόν τον ελπιδοφόρο δρόμο της συγκέντρωσης δυνάμεων στον δρόμο της ανατροπής, γιατί πραγματικά μόνο ο λαός σώζει το λαό για ένα πιο νικηφόρο και αισιόδοξο και ελπιδοφόρο μέλλον. Εγώ να σας ευχαριστήσω που βρεθήκατε εδώ, στο στούντιο της Καλλιεργίας Τηλεφωνίας. Εύχομαι να τα ξαναπούμε και μετά τις εκλογές σε κάποια επίσκεψη στο νησί μας. Και εγώ ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε εδώ. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας συνέντευξη και οι πολιτικές συζητήσεις. Τώρα θα μιλήσουμε ξανά το βράδυ των εκλογών της Κυριακής με τα αποτελέσματα της κάλπης. Καλό απόγευμα.